Καλημέρα! Σήμερα η μέρα μας ξεκινάει από εδώ, από τον Γιάννο, από το Moto Detail Garage. Ήρθαμε για να περιποιηθούμε το τενερέ μετά την εντουράδα που κάναμε με τον Mr. Hell. Ήταν κάτι το οποίο χρειαζότανε, έπρεπε να γίνει. Όσο και καλά να το κλείνω το μηχανάκι, όσο και να προσπαθήσω, τέτοιο αποτέλεσμα δεν πετυχαίνω ποτέ. Επομένως, ήρθα εδώ να το φτιάξουμε, να σας δείξω τούμπανα πλανάκια. Τελειώσαμε με το πλύσιμο και την περιποίηση στο τενερέ, επόμενη στάση στο ψυχογειό ώστε να ξαντάρει τα λάστιχα, να πάρω τις ζάντες και να τα πάω στον κύριο Μάκη. Καλησπέρα! Καλησπέρα παιδιά, τι κάνετε? Καλά είμαστε, φέραμε το πράγμα. Αχ, ωραία είστε εδώ μέσα. Μην το λες. Γιατί τώρα σταμάτησα λιγάκι έτσι, γιατί από τις λάμπες γίνομαι φωτιά. Όλες τις καινούργιες μοτοσυκλέτες με ακτινικές ζάντες πρέπει να τις πηγαίνουμε για ακτινολόγηση περίπου στα 4.000 χιλιόμετρα αφού τις αγοράσουμε. Είχαμε εξηγήσει και το λόγο σε ένα παλιότερο βίντεο με τον κύριο Μάκη. Δεν γίνεται, έκανε τη γύρα. Τώρα πρέπει οπωσδήποτε να τη σφίξουμε, να ακτινολογηθεί, να καργαριστεί, να το πούμε έτσι, και μετά δώσε τη δύναμη σου όλη που λέει. Μάλιστα, τέλεια. Ωραία. Έχει, οπότε τις αφήνω εγώ εδώ, θα κάνετε εσείς τα μαγικά σας τα κόλπα. Ναι. Και έρχομαι να τις παραλάβω έτοιμες, δυναμωμένες. Ναι. Για τις βάσεις θα πάω να κάνεις 1.000.000 χιλιόμετρα αυτά. Ωχ, τέλεια, αυτά θέλω να ακούω. Σκέψε, έχει οδηγό, έχει και τόξο. Φαντάσου τώρα, βλέπεις ότι σου λέει το στεπάνι πάει έτσι. Γιατί έχει μακρές κοντές ακτίνες, δεν μπορεί να πάει όπως το θες εσύ, να το βάζεις στα άλλη μεριά. Αλήθεια, λοιπόν, γιατί... Ξέρεις πόσες φορές έχω δει το τόξο ανάποδα από διάφορες άλλες... Και η κατέν το βάζει και η χόντα το βάζει. Σοβαρά. Αλλά έχει πάει κάπου να φτιαχτεί και το ξέρει την άλλη πλευρά. Έχει μπει ανάλογα το στεφάνι. Τι πρόβλημα μπορείς να έχεις, ας πούμε, άμα. Να σου πω τι έχει. Εδώ βλέπεις, οι ακτίνες στην ώρα που βγαίνουν από τις φωλιές εδώ είναι λοξές. Ναι. Βγαίνει όμως ίσα η ακτίνα. Ναι. Λοιπόν, γυρίζουν από την άλλη πλευρά. Εδώ οι ακτίνες δεν βγαίνουν έτσι όπως βγαίνουν οι άλλες, βγαίνουν όρθιες. Αλλά πάλι ίσα. Okay. Δηλαδή εδώ έχει λιγότερη κλίση, είναι πιο ανοιχτές, εδώ έχει περισσότερη κλίση. Mm. Άρα τι σημαίνει, όταν δεν μπλεχτεί το στεφάνι στη θέση του, από αυτή την πλευρά, οι ακτίνες θα στραβώσουν, θα καμπυλώσουν. Εδώ δηλαδή που βγαίνει το καψούλι θα καμπυλώσει η ακτίνα. Okay. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην μπορεί να σφίξει όπως πρέπει. Και σε κάποια στιγμή κόβει ακτίνες. Το τενερέ παρέμεινε έτσι μέχρι την επόμενη μέρα που με πήραν τηλέφωνο και... Hello! Τι γίνεται? Καλά, καλά ρε φίλε. Έτοιμοι? Πανέτοιμοι. Τέλεια. Έτοιμες οι ζάντες και αν και είμαι από τους δύσπιστους μπορώ να σου πω ότι βλέπω διαφορά. Από εκεί και πέρα μόλις πήρα σαμάρια από το μοτοβίνιο και είμαι... Τέρμα ενθουσιασμένος ρε φίλε, δεν μπορούσε να πάει καλύτερα. Πραγματικά δεν μπορούσε να πάει καλύτερα. Μείνε μέχρι το τέλος του βίντεο και θα σου πω ακριβώς γιατί. Πάντως δεν το πίστευα, δεν πίστευα στα μάτια μου. Είναι λες και φτιάχτηκαν ακριβώς για το δικό μου μηχανάκι. Όχι για τενερέ γενικά, για το δικό μου τενερέ. Και τώρα θα μου πεις, Μίτσο, έχεις βάλει κάγκελα, βάζεις για βαλίτσες πίσω, τώρα πήρες και σαμάρια, έχεις πάρει και την καλή τη βάση για το κινητό, την οποία δεν έχω πάνω τώρα εντωμεταξύ. Γιατί κλέβεται αρκετά εύκολα. Τι τα θες όλα αυτά, ρε φίλε, τι το φορτώνεις τόσο πολύ το τενερέ και ταυτόχρονα μου ρίχνεις και την τερμινιώνει πάνω, η οποία δεν κάνει τόσο πολύ βασαρία, αλλά είναι μια εξάτμιση η οποία μπορείς να βγεις και στο εξωτερικό. Ακριβώς αυτός είναι ο λόγος. Καταρχάς, το πρόγραμμα των διακοπών φέτος έχει να πάμε Ικαρία. Θα πάω εκεί ένα 20ήμερο. Από την Ικαρία έχω σκοπό να σας ανεβάσω ένα βίντεο σίγουρα
από ένα tour που θέλω να κάνω στους καταράκτες που θα έχει χωματάκι και τα λοιπά. Νομίζω θα γουστάρετε και θα γουστάρω κι εγώ. Ελπίζω να κάτσει και να πάνε όλα καλά. Και από εκεί και πέρα, η αλήθεια είναι ότι ήθελα πάρα πολύ να βγω στο εξωτερικό. Δεν έχω βγει ούτε μία φορά, δεν έχω καβαλήσει ποτέ τη μοτοσυκλέτα να περάσω τα σύνορα, να πω ότι έχω ζήσει αυτή την εμπειρία. Και τώρα με την όλη φάση με τον Χελιώτη που θα πάει να κάνει τόσες χιλιάδες χιλιόμετρα στην Ασία σε τόσο γρήγορο χρονικό διάστημα, είχα ψηθεί και εγώ πάρα πολύ να πάω. Βέβαια αυτό κράτησε για πολύ λίγες μέρες, μέχρι να καταλάβω ότι επί της ουσίας δεν είναι εφικτό για μένα, τουλάχιστον αυτή την περίοδο της ζωής μου. Ρε φίλε, και έλεγα κάτι μου λείπει. Τα γάντια μου λείπουνε. Επομένως, αφού δεν μπορώ και αφού δεν είμαι έτοιμος να κάνω κάτι τέτοιο, από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Νομίζω ότι η Ρουμανία είναι ότι πρέπει για να κάνουμε κάτι τέτοιο. Τι λες εσύ, πώς σου φαίνεται σαν ιδέα? Να κάνουμε ένα ταξιδάκι σε φάση να βγούμε, να περάσουμε από Βουλγαρία μέχρι τη Ρουμανία. Δύο χώρες. Θα σου άρεσε κάτι τέτοιο σαν content? Θα γούσταρες? Εγώ προσωπικά έχω πολύ περιέργεια να δω τη φάση, πώς είναι να οδηγάς, ας πούμε. Έχω πάει σε άλλες χώρες, αλλά δεν έχω οδηγήσει ποτέ. Θα ήθελα να δω πώς είναι η διαδικασία, το να περνάς τα σύνορα, το να οδηγάς σε μια άλλη χώρα, να δεις την νοοτροπία τους, το πώς οδηγάνε αυτοί. Νομίζω θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε διαφορετικά τοπία. Αν θα γούσταρες κάτι τέτοιο σαν project και αν θέλεις να το δεις, αυτό που έχεις να κάνεις είναι απλά να πατήσεις ένα like και να μου γράψεις το σχόλιο σου ότι ναι, Μίτσο, γουστάρουμε, κάντο με χίλια, θέλουμε και εμείς να δούμε πώς να βγαίνεις έξω. Το αν θα πάω και θα το κάνω βίντεο θα εξαρτηθεί πάρα πολύ από τα σχόλια και από τα like αυτού του βίντεο. Σκοπός και αυτό που έχω, ας πούμε, στο μυαλό μου είναι να πάω μετά την Ικαρία, δηλαδή τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη, και επίσης στα πλάνα είναι αυτό να το κάνουμε παρέα με τον Μίτσο. Ο Μίτσος, δεν ξέρω αν τον θυμάστε, είναι το παιδί που είχαμε πάει παρέα στο tour του Χελιώτη. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι τα νέα. Έχω αρρωστήσει με το μηχανάκι μου κάθε μέρα, άρρωστο είναι και πιο πολύ. Κάθε μέρα σας το λέω, κάθε φορά λέω τα ίδια για αυτό το μηχανάκι, έχω καταντήσει γραφικός, αλλά έτσι είναι ρε φίλε. Κάθε μέρα γουστάρω και περισσότερο. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σου αρέσουν τέτοιου είδους βίντεο. Ελπίζω να το σπάσεις το like. Α, τώρα επιστρέφω σπίτι και σου δείχνω... Τι φάση είναι αυτή? Αυτά είναι τα σαμαράκια που έχω πάρει. Ένα και ένα δύο. Και ο λόγος που έχω αρρωστήσει είναι γιατί, κοίτα, αυτό εδώ πέρα είναι το γκρι, ίδιο με το γκρι που έχω βάλει εδώ και ίδιο με το γκρι του Τενερέ. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι κίτρινο και αυτό εδώ πέρα δεν ξέρω αν το βλέπεις στην κάμερα. Σίγουρα το βλέπεις βασικά. Αυτό είναι κίτρινο και αυτό είναι το πράσινο, κίτρινο το φλούο. Όπως είναι και εμένα. Κίτρινο εδώ πέρα στο WD40 και το άλλο από κάτω της Yamaha. Και έχω αρρωστήσει ρε φίλε, δηλαδή είναι λες και φτιάχτηκαν για αυτό το μηχανάκι. Από εκεί και πέρα τα λόγια είναι περιτά. Εδώ πέρα κάνεις εγγραφή αν δεν έχεις κάνει. Βάρε like αν σου άρεσε και τα λέμε στο επόμενο.